Αθάνατη σύγχρονη Ελλάδα, αθάνατη ακόμα και σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το κέντρο υγείας Αγίου Αλεξίου, που παρεμπιπτόντως ανήκει στα κέντρα υγείας αναφοράς COVID-19 εθνικού σχεδιασμού, συμπλήρωσε ένα μήνα αποκομμένο τηλεφωνικά από τον έξω κόσμο. Το τηλεφωνικό κέντρο του κέντρου υγείας έχει βγει όφεδο και ένα μήνα και ακόμα να επιδιορθωθεί η βλάβη. Αποτέλεσμα, κάθε μέρα σχηματίζονται ουρές έξω από το κέντρο υγείας, κυρίως ηλικιωμένων που θέλουν να κλείσουν ραντεβού. Ναι, θα μπορούσαν να το κάνουν και ηλεκτρονικά. Δουλευόμαστε τώρα. Ο παππούς και η γιαγιά θα κλείσουν ραντεβού ηλεκτρονικά. Ο προϊστάμενος συντονιστής των ομάδων του ΕΟΔΗ στη Δυτική Ελλάδα, Χαράλαμπος Μπακόπουλος, δεν έχει τηλέφωνο. Ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, επίσης είναι χωρίς τηλέφωνο, όπως και όλοι οι γιατροί και το προσωπικό. Την ευθύνη έχει ο ΕΦΚΑ σε κεντρικό επίπεδο. Σε επίπεδο τοπικής διεύθυνσης του φορέα έχουν στείλει εγγράφος και προφορικό στις εκκλήσεις τους και ο κύριος Μπακόπουλος και ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Ακόμα τίποτα. Τι λένε οι κακές γλώσσες? Ότι η τεχνική εταιρεία με την οποία έχει σύμβαση ο ΕΦΚΑ ζήτησε ένα ποσό γύρω στις 6.000 ευρώ για την επιδιόρθωση της βλάβης και την αλλαγή δικτύου, και οι υπεύθυνοι του φορέα προσπαθούν να βρουν σαφώς πιο οικονομική λύση. Για να δούμε, τα γιαντρεώς σε ένα μήνα από τώρα θα έχει αποκατασταθεί η βλάβη?